Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ συνεπής ο Κώστας Καραμαλής και ως προς το ύφος και ως προς το ήθος και ως προς αυτά που είπε για τα χρόνια που πέρασαν και για αυτά που θα έρθουν. Περιμένω τη στιγμή να εμφανιστεί ένας από τους υποψήφιους βουλευτές να τον ρωτήσει τον αρχηγό και να πει: θεωρώ ότι έκανε μεγάλη βλακία σε αυτό και έκανε εκείνο και φαντάζεσαι τι, τι θα γινότανε. Τι κόμπλα. Νομίζω και και σας είμαι σίγουρο, κυρία Ροκοφίλου, και σας άρεσε ο Παπανδρέου, έτσι. Εμένα μου άρεσε πολύ και η ειλικρίνη σε μερικές στιγμές και σε μερικές δύσκολες απάντησες. Δίκιο. Νομίζω ότι κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι έχει πάντα δίκιο. Πάντα μπορεί να γίνουν λάθη, πάντα μπορεί να γίνουν πράγματα καλύτερα και νομίζω ότι και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ο Κώστας Καραμαλής παραδέχτηκε ότι μερικά πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν καλύτερα, πιο γρήγορα. Ποιο είναι το μεγαλύτερο του πλεονέκτημα του κ. Καραμαλή? Νομίζω η ειλικρίνεια. Το μεγαλύτερο μειονέκτημά του? Τι να πείτε τώρα. Εδώ δυσκολεύομαι. Αν δεν υπήρχε πολιτικό κόστος, θα κάνετε κάτι? Θα το κάνετε τώρα που υπάρχει πολιτικό κόστος? Θα μπορούσε να κάνει μερικά πράγματα πιο γρήγορα, να προχωρήσουν πράγματα πιο γρήγορα. Ναι, νομίζω ότι οι στόχοι είναι πολύ με μεγάλη σαφήνεια καθορισμένοι και με μεγάλη συνέπεια ακολουθούνται. Μπορείτε να μου πείτε ένα πράγμα που θα γινόταν αν δεν υπήρχε πολιτικό κόστος, σίγουρα? Η παιδεία. Η μεταρρύθμιση στην παιδεία θα γινόταν πολύ πιο γρήγορα. Ενώ και οι αντιδράσεις καθυστερούν την όλη διαδικασία. Ενώ η Ολυμπιακή? Και η Ολυμπιακή έχει κόστος και νομίζω ότι και εκεί είναι τα πράγματα που πρέπει να προχωρήσουν πιο γρήγορα και είναι μονόδρομος, θα ενώ έλεγα. Ενώ τα προβλήματα στην υγεία? Όλα αυτά τα θέματα είναι είναι, όχι, είναι οι μεταρρυθμίσεις οι οποίες εξαγγέλλονται, έχουν προγραμματιστεί, έχουν μπει στη ρότα, ωστόσο ήταν ένα πολύ βασικό πράγμα το οποίο έπρεπε να ρυθμιστεί πιο μπροστά και αυτό είχε να κάνει με τα οικονομικά της χώρας. Εφόσον αυτά τακτοποιήθηκαν υπό την έννοια ότι μπήκαν σε μια πάρα πολύ καλή τροχιά και όλοι αναγνωρίζουν ότι τα αποτελέσματα ήταν πάρα πολύ θετικά, τώρα πια μπορεί κανείς να προχωρήσει και στα επόμενα βήματα που είναι αυτές οι σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Στα νοικοκυριά, η άποψη. Κύριε Λάλα, επειδή